Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και τον τρελό κόσμο. Το Σάββατο ήταν η επέτειος της απελευθέρωσης των Αθηνών από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Σε μια εποχή που πρέπει να τα θυμόμαστε κάποια γεγονότα όπως αυτά. Εμείς δεν είχαμε εκπομπή να προβάλλουμε αυτό το φιλμ που θα δείτε τώρα, το βιντεάκι. Το αλίευσα στο ίντερνετ και είναι του Φιλοπίμηνα Φίνου. Και δείχνει αυτή την εποχή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, ιδίως μαυρό-άσπρη. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε έγχρωμα φιλμ, δεν υπήρχαν. Και για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιοί. Τέσσερα οσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Σύμμαχοι που φτάνουν στο ελληνικό ακρογιάλι πάνω σε ελληνικό πλοιάριο. Το πρώτο βρετανικό άγημα, συνοδευόμενο από Έλληνες συνδέσμους,
αποβιβάζεται στην ακτή του Σκαραμαγκά. Η υποδοχή που γίνεται από τον κόσμο είναι οι πιο θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις της ελληνικής καρδιάς. Εν τω μεταξύ, η τακτική αποβίβαση αρχίζει σε ευρύτερη κλίμακα και σε διάφορα σημεία του Σαλονικού με τον γνωστό γοργό ρυθμό του εγγλέζικου ναυτικού. Πάλι ο ρυθμός. Ο θρυλικός Αβέρο, η δόξα της ναυτικής Ελλάδας στα ελληνικά νερά. Ήθελα να θυμηθούμε αυτές τις στιγμές. Βέβαια, εμείς δεν τις έχουμε ζήσει. Τις είχαν ζήσει οι γονείς μας και για κάποιους άλλους οι παππούδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει περάσει αυτός ο τόπος. Βέβαια. Και ήθελα να επισημάνω με τον τρόπο που προβάλλει το φιλμ αυτό, που είπαμε ότι είναι από τον Φιλοπίμενα Φίνο, φτιαγμένο το 1944, ήταν τα πρώτα επίκαιρα που γυρίστηκαν εκείνη την ημέρα, την ιστορική. Φεύγουν τα γερμανικά στρατεύματα και έρχονται τα αγγλικά. Δηλαδή αυτή η χώρα το τι έχει γνωρίσει, ναι. Αυτό που λέω πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ουδέποτε ανεξάρτητη. Να πούμε λίγα πράγματα για τον γερμανικό τύπο, τι γράφει, τι για, γράφει την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, την τωρινή και με την Ελλάδα με το νεοναζιστικό φαινόμενο που ζει αυτόν τον καιρό. Ακριβώς. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Tageszeitung φιλοξενεί μία μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Μιχαλολιάκου που συνοδεύεται από τον τίτλο «Καληνύχτα νεοναζιστές». Η λέξη «καληνύχτα» είναι γραμμένη στα ελληνικά. Στον υπότιτλο αναφέρεται «Καληνύχτα Χρυσή Αυγή, η αστυνομία συλλαμβάνει την ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος Χρυσή Αυγή. Τους βαραίνουν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και εκβιασμό. 4 βουλευτές πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέσα από τη φυλακή». Στο ίδιο πρωτοσέλιδο φιλοξενείται και ένα αναλυτικό σχόλιο αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, με τον τίτλο «Για αξιόπινες πράξεις, όχι για τα φρονήματα». Όπως επισημαίνει ο σχολιαστής της εφημερίδας, νεοναζιστές με χειροπέδες, το ότι η κρατική εξουσία κινείται επιτέλους εναντίον των ακροδεξιών τραμπούκων φέρνει ανακούφιση όχι μόνο στους περισσότερους Έλληνες, σημειώνει ο σχολιαστής στην εφημερίδα. Ο κατάλογος των κατηγοριών είναι μακρύς, από ανθρωποκτονία, από πρόθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, εκβιασμό και βομβιστικές επιθέσεις μέχρι ξέπλυμα χρήματος. Η Χρυσή Αυγή κηρύσσει την υποτιθέμενη προστασία του ελληνισμού και εργάζεται με βία, αναμόχλευση παθών και αντισημιτισμό. Ορισμένοι, αναφέρει ο σχολιαστής, θα ήθελαν να δουν κάτι παρόμοιο και στη Γερμανία, όπου αξιωματούχοι του N5D κινούνται στη βάση σχεδόν ίδιων στερεότυπων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι τόσο απλό. Ένα κράτος δικαίου μπορεί να κινηθεί μόνο ενάντια συγκεκριμένων αξιόπινων πράξεων, οι οποίες διαπράττονται από συγκεκριμένα άτομα. Όσο το N5D παραμένει ένα νόμιμο κόμμα, απομένει μόνο ο δύσκολος δρόμος της απόδειξης αξιόπινων πράξεων και αυτό είναι και το σωστό. Και στην Αθήνα το ζητούμενο είναι οι αξιόπινες πράξεις και όχι τα φρονήματα. Παρά τις όποιες συγκρίσεις, συνεχίζει ο σχολιαστής, μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ακροδεξιών κομμάτων, θα πρέπει να διαπιστωθεί το εξής. Στην Ελλάδα, αστυνομικοί συνεργάστηκαν με τον νεοναζιστικό κόμμα, έκαναν τα στραβά μάτια όταν μέλη του διέπραταν βαριά ποινικά αδικήματα σε βάρος μεταναστών και στη χειρότερη περίπτωση, μάλιστα, συμμετείχαν σε αυτά. Για πολύ καιρό η δικαιοσύνη είχε πέσει σε λίθαργο. Συντηρητικοί πολιτικοί συμβούλευαν να αναζητηθεί ο διάλογος με τους νεοναζιστές και ορισμένα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης τους έδιναν πρόθυμα βήμα. Εδώ θέλω να με συγχωρείς, αλλά θέλω να επισημάνω ότι ξεχνάνε τη συνεργασία των γερμανικών αστυνομικών αρχών στην υπόθεση της δολοφονίας των 7 μεταναστών, ένας Έλληνας και 6 Τούρκοι και της αστυνομικής, και που οι αστυνομικές αρχές της Γερμανίας
είχαν θάψει την ιστορία και προσπαθούσαν να την καλύψουν. Για να λέμε, να μην λέμε μισές αλήθειες, γιατί ωραία είναι να επισημαίνουν αυτά που επισημαίνουν για τα νεοναζιστικά κόμματα στη Γερμανία, αλλά να μην τα βάζουν μόνο με την ελληνική αστυνομία. Βέβαια. Στα γονίδια υπήρχαν και στη γερμανική αστυνομία και το ακρίβουνε. Όσο για το σημερινό ρεπορτάζ, απολογείται ο συνοδηγός του 45χρονου δολοφόνου του Παύλου Φίσα, ο Ιωάννης Καζαντζόγλου. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνάδελφο τον Πέτρο το Σιδερέα από τον Πειραιά. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια του Πειραιά ο Ιωάννης Καζαντζόγλου, ο συνοδηγός εκείνο το μοιραίο βράδυ του Ρουμπακιά στην δολοφονία του Πάου. Απολογείται αυτή τη στιγμή στην ανακρίτρια, ενώ να υπενθυμίσω ότι είχε ληφθεί εκ νέου πριν από λίγες μέρες για κατηγορίες οποίες σχετίζονται με την ένταξή του σε τρομοκρατική οργάνωση και αφορούν φυσικά την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την Χρυσή Αυγή. Στην περίπτωση εκείνη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο συνελήφθη εκ νέου από τους άντρες της τρομοκρατικής με διαφορετικές κατηγορίες αυτή τη φορά όσον αφορά μια ενδεχόμενη συνέργειά του στην δολοφονία του Παύλου Φίσα, και για αυτήν την περίπτωση απολογείται αυτή τη στιγμή. Έξω από τα δικαστήρια, Πέτρο, την ώρα της προσαγωγής του ήταν ο πατέρας του και κάποιοι συγγενείς του, σωστά? Ναι, ήταν, από ό,τι μαθαίνουμε, ήταν ο πατέρας του εδώ εκείνη την ώρα. Ωστόσο, η είσοδός του στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποιο σημαντικό, ας πούμε, πρόβλημα. Εισήλθε κανονικά. Αυτή τη στιγμή ανακρίνεται και μάλιστα η διαδικασία δεν αναμένεται να τραβήξει πάρα πολύ σε χρόνο. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε και νεότερα. Πολύ ωραία. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για οτιδήποτε νεότερο συνδεόμαστε ξανά μαζί σου. Μόλις είδα με έκπληξη στην αγγλόφωνη σελίδα της Χουριέτ Daily News πρώτο θέμα τη φωτογραφία του Προέδρου της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, όπως βλέπετε και εσείς, και με τίτλο «Ελπίδες, μεγάλες ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κύπρο». Οι συνομιλίες για την επανένωση του χωρισμένου νησιού της Κύπρου πρόκειται να αρχίσουν και πάλι σύντομα, υποστηρίζουν τους διπλωματές, και για ένα διακανονισμό ενός ζητήματος που δηλητηριάζει τις τουρκικές απόπειρες να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει το δημοσίευμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μόνο αυτό αναφέρεται βέβαια από τουρκική πλευρά και όχι τα δεινά που έχουν προκληθεί στην Κύπρο από την 40χρονη, σχεδόν 40χρονη τουρκική κατοχή του μισού νησιού. Ένα δεύτερο θέμα που αλίευσα πάλι από, και που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το βρήκα στα Χανιώτικα Νέα στην ηλεκτρονική σελίδα με τίτλο «Σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη παραχωρήσει οικοπαίδων για έρευνες υδρογοναθράκων». Είναι ένα ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη που λέει ότι στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς η νορβηγική εταιρεία PGS, που ανέλαβε τη διεξαγωγή των ερευνών, έχει ολοκληρώσει κατά 80% την εργασία της εκεί. Η επεξεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, να ακολουθήσει ένα δίμηνο ερμηνείας των δεδομένων και στο πρώτο εξάμηνο του 2014 θα προκηρυχθεί ο γύρος παραχωρήσεων, δηλαδή ο διαγωνισμός για την παραχώρηση θαλασσίων περιοχών προς έρευνα. Αυτά ανέφερε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο Υπουργείο Εξωτερικών σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών εν ώψη της Ελληνικής Προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2014. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε αυτό το θέμα, το οποίο γεμίζει ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε και εμείς Κουβέιτ. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην Ιταλία. Που συγκλονίζει όχι μόνο την Ιταλία.
Και θα ήθελα να πούμε ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο Spiegel σχετικό, είναι με τους μετανάστες. Τις δύο απανωτές τραγωδίες μέσα σε μια εβδομάδα που συνέβησαν έξω από τα ιταλικά χωρικά ύδατα και κοντά στη Μάλτα η δεύτερη, η πιο πρόσφατη. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν αυτό το δημοσίευμα που δείχνει, του Spiegel, που δείχνει Έλληνες αστυνομικούς που ελέγχουν τα σύνορα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει τα μέτρα και τις περιπολίες που κάνει στη Μεσόγειο και στη θαλάσσια περιοχή των χωρικών υδάτων της, σε μια προσπάθεια να, για πρώτη φορά λέγεται ότι για να διασώσει μετανάστες, επειδή φαίνεται ότι αυτά τα απανωτά ατυχήματα έχουν ευαισθητοποιήσει όχι μόνο την Ιταλική κυβέρνηση, την Ιταλική κοινή γνώμη κυρίως, αλλά και ολόκληρη την κυβέρνηση Ιταλίας, Μάλτας και άλλων κρατών. Στην απουσία αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής αναφέρεται και ο γερμανικός τύπος. Η Λαπεντούζα είναι ένα σύμβολο μιας αποτυχημένης μεταναστευτικής πολιτικής Ιταλίας και ανικανότητας των Ευρωπαίων να εφαρμόσουν μια δίκαιη και ανθρώπινη πολιτική για τους πρόσφυγες. Βλέπουμε εικόνες από την τραγωδία την πρόσφατη έξω από τη Μάλτα. Και η Ευρώπη όμως θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να σταματήσει η μαζική μετανάστευση προς τη γυραιά Ήπειρο. Είναι σημαντικότερα ιδιαίτερα να ασκήσει πιέσεις σε χώρες με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις υπέρ του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τη Λιβύη, για παράδειγμα, θα πρέπει οι συμφωνίες για το φυσικό αέριο να προβλέπουν διάθεση μέρους του εσόδων προς όφελον των μεταναστών στους καταβλισμούς όπου οι συνθήκες είναι τουλάχιστον άθλιες. Η εφημερίδα Luxembourg Vort φωτίζει μια διαφορετική πτυχή και λέει: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί με τις ανοιχτές αγκάλες όλους τους φτωχούς του κόσμου. Λόγω της γύρας του πληθυσμού, η Ευρώπη χρειάζεται την τονωτική ένεση από νεαρούς μετανάστες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το θέμα μετανάστευση είναι δύσκολο και προκαλεί προστριβές. Όσο νωρίτερα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, τόσο το καλύτερο. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παράνομη μετανάστευση δεν θα σταματήσει εντελώς. Όμως δεν είναι σωστό να αφήνουμε στην τύχη τους τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα υποδοχής όπου κάθε χώρα, ανάλογα με τον πληθυσμό και την οικονομία της, θα υπομίζεται μέρος του βάρους. Εκτός αυτού, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει επιτέλους προληπτικά. Όταν οι άνθρωποι έχουν μια αξιοπρεπή ζωή στην πατρίδα τους, δεν μεταναστεύουν». Ο Πρωθυπουργός Ιταλίας και η κυβέρνηση Ενρίκο Λέτα είναι αποφασισμένοι μετά τις νέες αυτές τραγωδίες που συνέβησαν να φέρει το ζήτημα της μετανάστευσης στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 24 και 25 Οκτωβρίου, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις. Μόλις μια εβδομάδα με την τραγωδία της Λαμπεντούζα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 319 πρόσφυγες, ένα νέο ναυάγιο με τουλάχιστον 34 νεκρούς σημειώθηκε την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μάλτας και Σικελίας. Σύμφωνα με συνεργάτες του Ενρίκο Λέτα, η Ιταλία θα ζητήσει την άμεση ενίσχυση της δύναμης Frontex. Είχαμε και τα γεγονότα πριν από λίγο καιρό που δείχνει ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο στην Ιταλία, στη Μάλτα. Στην Ελλάδα είχαμε και εμείς τραγωδίες ναυτικές, πολύ λιγότερους νεκρούς βέβαια, αλλά δεν πάβουν να είναι, να είναι χαμένες ζωές. Σε ισπανικό έδαφος στο Μαρόκο, ομάδα 200 ανθρώπων είχε επιχειρήσει πριν σχεδόν ένα μήνα να περάσει το φράχτη που χωρίζει το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα Μελίγια, παρά την παρουσία Ισπανών συνοριοφυλάκων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών, βέβαια, συνολικά 6 Ισπανοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, ενώ ένας μετανάστης έσπασε το πόδι του όταν έπεσε από τα σειρματοπλέγματα του εξωτερικού φράχτη. Είναι 2 οι φράχτες. Κατόρθωσαν, πήδησαν τον ένα και προσπαθούσαν να ανέβουν και το δεύτερο οι μετανάστες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια αύξηση των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη,
μέσα από τα περάσματα της Μελίγια και της Θέουτα. Είναι δύο περιοχές που ελέγχονται από την Ισπανία σε μαροκινό έδαφος. Τον περασμένο Μάιο ο κυβερνήτης της Μελίγια είχε τονίσει πως το πρόβλημα με την εισρωή μεταναστών γίνεται όλο και μεγαλύτερο, ειδικότερα μετά τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά της μετανάστευσης στα Κανάρια νησιά. Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή αποτελεί το γεγονός πως τα κέντρα προσωρινής υποδοχής μεταναστών στη Θέουτα και Μελίγια έχουν φτάσει να είναι διπλάσια από όσους είχαν σχεδιαστεί να υποδέχονται. Και οι εικόνες που παρακολουθήσαμε προκαλούν σοκ. Εδώ είναι ο χάρτης που δείχνει που είναι η Θέουτα και η Μελίγια. Εδώ είναι από τα επεισόδια που και τους Ισπανούς μεθοριακούς φρουρούς. Θα πάμε να σας πω δύο λόγια τι λέει και ο Σπίγκελ για αυτό το πρόβλημα. Για την Ιταλία λέει η τραγωδία της Λαμπετούσα προκάλεσε μια αίσθηση αλληλεγγύης και υποχρέωσε τον Ιταλό Πρωθυπουργό να συλληπιθεί αργότερα και τους νεκρούς μετανάστες. Αλλά αργότερα είχε αποδοκιμαστεί όταν πήγε με τον Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επισκεφτεί τα στρατόπεδα, τους καταβλισμούς, τους υπερκορεσμένους καταβλισμούς που έχουν στη Λαμπεντούζα. Για την Ελλάδα αναφέρει ότι περισσότερο μετά από 10 χρόνια η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια από τις κύριες εισόδους των παράνομων μεταναστών και αυτών που ζητούν άσυλο από την Ασία και την Αφρική. Όπου όμως δεν έχουν ούτε τα κατάλληλα μέσα να τους υποδεχτούν και υπάρχει ένα ξεχαρβαλωμένο σύστημα παροχής ασύλου, όπως το αναφέρει. Και όσοι ζητούν άσυλο μένουν σε κάτι υπερκορεσμένα, στρατόπεδα κτλ. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, αναφέρει και για τη Γαλλία. Για την Ελλάδα σας είπαμε ότι έχει και μια φωτογραφία από Έλληνες αστυνομικούς στα σύνορα. Στη Γαλλία είναι ένα μεγάλο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αν και μόνο, λέει, 15.000 έως 20.000 έφτασαν στη χώρα μετανάστες. Για τη Βρετανία το θέμα το έχουν σηκώσει πάρα πολύ τα βρετανικά ταμπλόιτς, οι εντυπωσιακές εφημερίδες, και υποστηρίζουν ότι έχουν γίνει 20 με 25.000 αιτήσεις για άσυλο, κυρίως από το Πακιστάν, το Ιράν, τη Σρι Λάνκα και τη Συρία. Για την Ισπανία αναφέρεται στις πόλεις Θέουτα και Μελίγια και τα πρόσφατα χρόνια λέει ότι η Ισπανία κάνει προσπάθειες να κρατήσει μακριά τους μετανάστες. Αναφέρεται επίσης και στη Σουηδία, όπου υπάρχει μια περιοχή κοντά στο Χόλμι που λέγεται ένα προάστιο Χάσμπι, όπου έχει τουλάχιστον 9% των κατοίκων του είναι μετανάστες και αναφέρει ότι τουλάχιστον 43.900 άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στη Σουηδία τον περασμένο χρόνο. Άρα έχουμε ένα θέμα που πλέον έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο. Για τη Γερμανία, ναι, από την μετανάστευση φαίνεται πως βγαίνει κερδισμένη σύμφωνα με μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση, η οποία δημοσιεύθηκε και δείχνει ότι παρόλο που οι κάτοικοι μεγάλων γερμανικών πόλεων διαμαρτύρονται συνέχεια για τους μετανάστες που καταφθάνουν στη χώρα, η Γερμανία δεν έχει κανένα λόγο να διαμαρτύρεται για τους Ευρωπαίους μετανάστες, καθώς βγαίνει κερδισμένη από όλο αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, το ποσοστό των μεταναστών που λαμβάνουν επιδόματα μετανάστευσης που δικαιούνται είναι επιδόματα τέκνων, αντιστοιχεί σε 190 ευρώ για το κάθε παιδί. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, το ποσοστό των μεταναστών που λαμβάνουν αυτά τα επιδόματα δεν ξεπερνά το 5%.
Το ποσοστό αυτό είναι όμοιο με εκείνο της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. Στις περισσότερες οικογένειες μεταναστών εργάζεται τουλάχιστον ένα μέλος τους και όπως σημειώνουν στην έκθεση, καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται στη Γερμανία κυρίως για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι για να καρποθούν τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό είναι ένα σημαντικό, ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, οπότε είναι κερδισμένη. Τώρα σχετικό με το θέμα της μετανάστευσης, αλλά της μετανάστευσης όχι της παράνομης, της κανονικής που επιτρέπεται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει γίνει ένα σύστημα, τώρα ψηφίστηκε στο Στρασβούργο, για την παρακολούθηση ιδίως των ανθρώπων που ανήκουν σε υγειονομικά επαγγέλματα. Σωστά. Προκειμένου, λέει, να... Για διάβασέ μας τις νέες ρυθμίσεις για την κινητικότητα των εργαζομένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα ευρωπαϊκή οδηγία που καθιερώνει... Οδηγία Παύλα Φακέλωμα, τη χαρακτηρίζω. Ναι, Φακέλωμα, σωστά. Που καθιερώνει έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για γιατρούς, οδοντίατρους, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι να αποκλείονται από την ελεύθερη κινητικότητα οι κακοί επαγγελματίες, όπως αναφέρεται στην οδηγία, που έχουν χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη χώρα τους λόγω ιατρικών λαθών ή πειθαρχικών παρεμβάσεων. Γερμανίδα Ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών, η Εύελιν Γκέμπχαρτ, δεν τη λέω καλά, αναφέρει ότι είχαμε περιπτώσεις στο παρελθόν όπου ένας γιατρός έχασε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατί υπέπεσε σε κάποιο λάθος στη χώρα του και μέχρι σήμερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να το γνωρίζουμε. Δεν υπήρχε απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές και αυτό σκοπεύουν να το διορθώσουν τώρα με αυτή την οδηγία, με αυτόν τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Το μη σε νοιάζει, αν δεν πρόφερε σωστά το όνομα της Γκέμπχαρτ, γιατί κανένας δεν την ξέρει. Ναι. Εδώ πέρα τουλάχιστον στην Ελλάδα, ίσως είναι γνωστή στη χώρα της. Τώρα θέλω να κάνουμε το καθιερωμένο διάλειμμα που κάνουμε αυτή την ώρα. Έχω φέρει μαζί να ακούσουμε και να δούμε ένα παράξενο βίντεο κλιπ από μια παράσταση που έδωσαν η χοροδία του Κόκκινου Στρατού σε ένα τραγούδι πολύ γνωστό ενός από τους Beatles, το Those Were The Days, και χοροδιακά σε ένα άλλο τραγούδι. Θα τα δούμε και νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό πάλι στο κλίμα που έχουμε συνηθίσει αυτή την ώρα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Ανέστη που μου θύμισε ότι αυτό το βίντεο κλιπ ήταν γυρισμένο στο διαγωνισμό της Eurovision του 2009. Τώρα θα πάμε στη Γαλλία που ανακοίνωσε χτες ότι θα στείλει και άλλα στρατεύματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ως το τέλος του χρόνου, ως μέρος της απόφασης που έχουν λάβει τα Ηνωμένα Έθνη για να τερματίσουν τις βιαιότητες στη χώρα αυτή. Την ανακοίνωση την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπίς, χτες. Έτσι θα ενισχυθούν τα στρατεύματα που έχει ήδη στείλει εκεί η Γαλλία. Είναι μια παλιά ιστορία και την Αφρικανική Δημοκρατία στη σφαίρα επιρροής, έτσι τη λέμε τώρα, την παλιά αποικία της. Και ο Φαμπίς μαζί με τον βοηθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βρίσκονται σε αυτή τη χώρα προκειμένου να δείξουν την ενεργό υποστήριξη της Ευρώπης για μια ξεχασμένη κρίση. Ο τρελός κόσμος δεν την ξεχνάει την κρίση, ούτε το ενδιαφέρον που δείχνει η Ευρώπη για αναβίωση αμπικιοκρατικών εποχών. Και θα πάμε τώρα σε κάτι άλλο που το είχαμε αναφέρει ήδη στην εκπομπή της Παρασκευής, αλλά που φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις πλέον η ιστορία. Μιλάμε για τους αντάρτες που στηρίζει η Δύση στη Συρία. Λοιπόν, οι καλοί αυτοί άνθρωποι, έχουμε ξεχωρίσει ότι δεν είναι και πανάγαθος ο πρόεδρος Συρίας ο Άσαντ, αλλά ο Άσαντ είχε δείξει ένα σεβασμό τουλάχιστον στη διαβίωση των μειονοτήτων, είτε θρησκευτικών είτε εθνικών, που ζούσαν στη χώρα. Ως αραβική χώρα είχε βέβαια την γνωστή δικτατορία που έχουν όλες οι αραβικές χώρες, μηδέ της μεγάλης και καλής συμμάχου Σαουδικής Αραβίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που κόπτεται για τη δημοκρατία στις άλλες αραβικές χώρες. Και βλέπουμε τι γίνεται στην Αίγυπτο, όπου μετά την Αραβική Άνοιξη έχει έρθει ο χειμώνας. Ας πάμε λοιπόν πίσω στη Συρία, όπου 7 εργαζόμενοι στην Επιτροπή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έχουν απαχθεί από χτες από οπλοφόρους που σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή τους κοντά στην πόλη Σαρακέμπ στη Βόρεια Συρία, δήλωσε εκπρόσωπός τους. Βέβαια οι αντάρτες, οι οποίοι δεν είναι και οι ευγενέστεροι των θνητών, όπως είπε ο Σιμών Χρώμο, spokesman, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στη Δαμασκό, η απαγωγή έγινε κοντά στην πόλη Σαρακέμπ, στην επαρχία Ιντλίμπ, γύρω στις 11.30 τη τοπική ώρα, καθώς επέστρεφε η ομάδα των παρατηρητών του Ερυθρού Σταυρού στη Δαμασκό, μαζί με ένοπλη φρουρά που τους κρατούσε. 6 απήχθησαν και αγνοείται η τύχη τους από τότε. Υπάρχει ιδιαίτερη αγωνία, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό που αναφέραμε και την Κυριακή, και μπορείς να μας το πεις. Ναι, βεβαίως. Ανά. Λοιπόν, για τη δολοφονία 190 αμάχων στην Λατάκια της Συρίας από ενόπλους αντάρτες, καταγγέλησε έκθεσή της η Human Rights Watch. Για το θέμα αυτό μίλησε στην Deutsche Welle η συντάκτρια της έκθεσης, Λάμα Φακίχ. Τι ακριβώς συνέβη στις 4 Αυγούστου στην επαρχία της Λατάκια? Στην νεότερη έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων υπό τον τίτλο «Μπορείτε ακόμη να δείτε το αίμα τους», έχουμε καταγράψει ότι κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης της αντιπολίτευσης, οι αντάρτες σκότωσαν τουλάχιστον 190 αμάχους. Επίσης, έθεσαν περισσότερους από 200 ανθρώπους υπό την ομηρία τους. Η Λάμα Φακίχ επισκέφθηκε την περιοχή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όλοι ανεξαιρέτως οι συνομιλητές της, κάτοικοι των χωριών όπου έγινε το μακελιό, έχασαν συγγενείς κατά τη διάρκεια της εν λόγω επιδρομής. Είναι όμως βέβαιο ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αντάρτες?
Τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε, απαντάει η Φακίχ, δείχνουν ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν πράγματι από δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται αφενός καταθέσεις επιζώντων. Έχουμε όμως και δηλώσεις αντικαθεστωτικών που ήταν παρόντες στο Μακελιό, τις οποίες ανέβασαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Έτσι γνωρίζουμε από τις ίδιες τις αντιπολιτευόμενες ομάδες ότι βρίσκονταν το επίμαχο διάστημα στην περιοχή. Ορισμένοι βιντεοσκόπησαν μάλιστα τα εγκλήματα και τα δημοσιοποίησαν. Είναι περήφανοι για τα γεγονότα αυτά. Βέβαια δεν έχει δημιουργηθεί ο ίδιος θόρυβος που είχε δημιουργηθεί με τους νεκρούς από τα χημικά όπλα που ο ΙΕ δεν ανακοίνωσε τελικά ποιος τα έριξε, αλλά μόνο έγινε ο εκβιασμός προκειμένου να... Και καλώς έγινε, εγώ νομίζω, να παραδώσει η Συρία το χημικό της οπλοστάσιο. Βέβαια, οι παρατηρητές του ΟΗΕ που έχουν πάει και η επιστημονική ομάδα συναντάει μεγάλες δυσκολίες. Για πες μας τις λεπτομέρειες άλλες για το φαινόμενο αυτό. Στην ερώτηση ποιο ήταν όμως το κίνητρο για αυτά τα εγκλήματα, η συντάκτρια της έκθεσης απαντάει ότι οι επιθέσεις εναντίον των χωριών φαίνεται πως είχαν έναν συμβολικό χαρακτήρα, εξυπηρέτησαν όμως και στρατιωτικούς σκοπούς. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα πραγματικά κίνητρα. Στη βάση των όσων δηλώνουν οι μαχητές όμως, υποθέτουμε ότι με τις επιθέσεις αυτές ήθελαν να πλήξουν συνειδητά τον πυρήνα των υποστηρικτών του Άσαντ. Η γενέτειρα του Άσαντ βρίσκεται κοντά στα χωριά αυτά και μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αντάρτες προανήγγειλαν ότι θέλουν να παρελάσουν μέχρι την Καρντάχα, είναι η γενέτειρα του Άσαντ, ή ακόμη και μέχρι τη Λατάκια που παραμένει τρόπον τεινά το προπύργιο των φιλοκυβερνητικών. Όσο για το τι ζητά τώρα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Φακίχ απαντά ότι συνεχίζουμε να ζητάμε μια κοινή διεθνή δράση μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας και επίσης ζητάμε να επιβληθεί εμπάργκο πώλησης όπλων στις 5 αντιπολιτευόμενες ομάδες που προφανώς είναι υπεύθυνες για το Μακελιό στη Λατάκια. Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραπέμψει το θέμα της Συρίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες όχι μόνο για τα εγκλήματα των ομάδων της αντιπολίτευσης αλλά και εκείνα της άλλης πλευράς των κυβερνητικών στρατευμάτων και των υποστηρικτών τους. Απευθυνόμαστε επίσης στις χώρες του Περσικού κόλπου και ζητάμε να βάλουν περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων γιατί διαπιστώνουμε ότι από τις χώρες αυτές διοχετεύονται κάθε τόσο χρήματα προς τις εν λόγω ομάδες. Τέλος, έχουμε απαιτήσεις και από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους, έτσι ώστε αυτοί που διέπραξαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα και εκείνοι που τους υποστηρίζουν να μην μπορούν πλέον να εισέρχονται στη χώρα. Αυτά ανέφερε η κυρία Φακίχ. Είπαμε ότι προσπαθεί να ισορροπήσει λίγο το ζήτημα και αναφέρεται πάλι και στις κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά τα εγκλήματα των ανταρτών προσπαθούν όσο να είναι να τα καλύψουν, καλώντας τις χώρες του κόλπου που τους χρηματοδοτούν κυρίως και την Τουρκία, να σταματήσει τον πακτολό των χρημάτων και των εφοδίων προς τους αντάρτες. Είναι μια άσχημη ιστορία αυτή που συμβαίνει, όπως όλοι οι εμφύλοι πόλεμοι που συμβαίνουν και όπως η ανάμιξη των ξένων κρατών στα εσωτερικά κάποιας χώρας. Τώρα θέλω να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στο Μάριο το Βελέτζα, να μας πει κάτι μια εξέλιξη σε μια ξεχασμένη πάλι ιστορία, τη δραματική ιστορία της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν. Μάριε, για πες μας τα νεότερα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Άννα. Καλώς Μάριε. Σήμερα να πούμε καταρχήν ότι στο BBC, στην εκπομπή Crime Watch, θα εμφανιστούν οι γονείς της μικρής Μαντλίν, ενώ θα υπάρξει και μια αναπαράσταση ενός από τα σενάρια για την εξαφάνισή της, που είναι η απαγωγή. Είναι μια κουβέντα την οποία περιμένει πολλοί κόσμος για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, σύμφωνα για την υπόθεση, σήμερα το πρωί η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετάνιας έδωσε στη δημοσιότητα δύο σκίτσα ενός υπόπτου, τα οποία σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν δύο μάρτυρες κλειδί. Ναι, τα βλέπουμε εμείς τώρα τα σκίτσα, Μάριε. Μια χαρά. Είναι δύο σκίτσα του ίδιου προσώπου, απλά βασίζονται στις περιγραφές των δύο μάρτυρων. Δηλαδή αριστερά είναι η περιγραφή του ενός μάρτυρα και δεξιά η περιγραφή του άλλου μάρτυρα.
Όπως βλέπουμε, πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο τον υπολογίζουν 20 με 40 ετών, με τρίωνα αστήματος, με κοντά καστανά μαλλιά και βάρος κανονικό. Όπως αναφέρει η Daily Mail σε άρθρο της, εξετάζεται το γεγονός κατά πόσο μιλάει γερμανικά, όπως ανέφερε ο ένας από τους δύο υπόπτους. Και να πούμε ότι αυτός ο υπόπτος φέρεται να βρισκόταν κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου Praia Andalus στην Πορτογαλία, από όπου εξαφανίστηκε η Μαντλή το 2007. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση η οποία συνεχίζει να απασχολεί την Βρετανική και όχι μόνο κοινωνία. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η αστυνομία στην Βρετανία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα. Ενός υπόπτου. Ενός υπόπτου, ο οποίος ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με το περασμένο καλοκαίρι με την Μαντλίν σε νησί της Μεσογείου, το οποίο για αυτή τη συνάντηση είχε μιλήσει σε έναν δικηγόρο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου, όπου ο δικηγόρος μόλις το έμαθε αυτό πήγε και κατέθεσε αμέσως το γεγονός στην αστυνομία, η οποία κίνησε τις έρευνες, εντόπισε αυτόν τον άνδρα, ο οποίος είναι και Βρετανός, και έχει προχωρήσει στη σύλληψή του και πλέον η υπόθεση εξελίσσεται. Να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση των υπολογιστών και διάφορου υλικού που είχε στο σπίτι του, τα οποία έχουν σταλεί σε ειδικά εργαστήρια για έλεγχο. Μάλιστα. Ωραία, Μάρια. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί πλέον φως, ας βρεθεί το κοριτσάκι και ας μην βρεθεί ο ένοχος που λέει ο λόγος. Τουλάχιστον να βρεθεί η μικρή. Να βρεθεί η μικρή ή να μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε με αυτή την τραγική ιστορία που βασανίζει πολύ καιρό τη βρετανική κοινή γνώμη και τη διεθνή ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Έχουμε νεότερα από την νέα γερμανική κυβέρνηση που έχει γίνει η γιοφύρη της Σάρτας πια. Όντως. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, λοιπόν, ο Wolfgang Schäuble, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων κυλούν πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, δήλωσε ο κ. Σόιμπλε, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ολοκληρώνεται σήμερα, και είπε ότι πιστεύω ότι στα μέσα Νοεμβρίου περίπου θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Μετά τη νίκη τους στις εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου, χριστιανοδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές είχαν ήδη τον πρώτο γύρο διερευνητικών επαφών, τόσο με τους σοσιαλδημοκράτες όσο και με τους πράσινους. Σήμερα η διαπραγματευτική ομάδα τους θα συναντηθεί εκ νέου με τους σοσιαλδημοκράτες, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος των επαφών με το κόμμα των πρασίνων. Σύμφωνα με κύκλους που πρόσκυνται στις διαπραγματεύσεις, οι χριστιανοδημοκράτες προετοιμάζουν ένα πακέτο θεμάτων εν ώψη των νέων διερευνητικών επαφών και οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι επαφές με την ηγετική ομάδα των σοσιαλδημοκρατών είναι πολύ πιο στενές από ό,τι με την ηγεσία των πρασίνων. Εντός της εβδομάδας, το στρατόπεδο της Άγγελα Μέρκελ αναμένεται να αποφασίσει με ποιον θα διεξάγει τελικά τις τελικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, που θα καταλήξει, και πιθανότερο σενάριο παραμένει η συγκρότηση ενός μεγάλου συνασπισμού με το S5. Τώρα, είχαμε και μία νέα δημοσκόπηση με τους περισσότερους από τους γερμανούς πολίτες να θέλουν έναν μεγάλο συνασπισμό. Σύμφωνα με αυτή την δημοσκόπηση, το 52% προκρίνει έναν μεγάλο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, ενώ μόλις το 25% θα ήθελε να δει μια κυβερνητική συνεργασία με τους πράσινους. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η πλειονότητα των Γερμανών επιθυμεί να παραμείνει ο κ. Σόιμπλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το 70% των ερωτηθέντων προκρίνει για τη θέση αυτή τον κ. Σόιμπλε, ενώ μόλις το 20% θα προτιμούσε να αντικατασταθεί ο κ. Σόιμπλε από τον Άσμουσεν, το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, οι περισσότεροι Γερμανοί επιθυμούν να αναλάβουν οι χριστιανοδημοκράτες τα Υπουργεία Οικονομίας, Εσωτερικών, Άμυνας και Εξωτερικών και οι σοσιαλδημοκράτες τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Οικογενειακών Υποθέσεων και Υγείας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και σε αυτές τις επαφές και πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν.
Και είπαμε ότι το θέμα της γερμανικής κυβέρνησης μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί από αυτό εξαρτάται η συνέχιση της δανειοδότησης της Ελλάδας. Mm-hmm. Αν δεν γίνει κυβέρνηση, δεν παίρνουν απόφαση στις Βρυξέλλες. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι, αγγίζει στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, αλλά για κάποιους ανθρώπους αποτελεί φλέγον ζήτημα, και όχι μόνο απλούς ανθρώπους, αλλά επιστήμονες. Οι κίνδυνοι από το διάστημα πληθαίνουν, υποστηρίζουν σοβιετικοί επιστήμονες. Γι' αυτό οι Ρώσοι επεξεργάζονται συστήματα τα οποία όχι μόνο θα συλλέγουν πληροφορίες για τα πια πολιτικά για τη γη αντικείμενα, αλλά αν κριθεί απαραίτητο θα καταστρέφουν τους απρόσκλητους επισκέπτες. Είχαμε το μετεωρίτη που έπεσε στην Ρωσία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, τον περασμένο χειμώνα. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Και είχαμε αναφερθεί επανειλημμένα. Μια καινούργια είδηση που απασχόλησε και τα διεθνή μέσα, αλλά την επισήμαναμε χτες στο Zoogla.gr, είναι ένας Ρώσος στρατιωτικός αξιωματικός της άμυνας διαστήματος. Παραδέχτηκε, μιλώντας στο πρακτορείο Ρία Νόβοστη, ότι από το Κράσνοσναμένσκ, όπου είναι μια περιοχή της Μόσχας, ότι η χώρα δεν θα είναι σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση που η Γη γίνει στόχος διαπλανητικής εισβολής. Ο Σεργέι Μπερεζνόη, αξιωματικός στο Κέντρο Διαστημικού Ελέγχου Τιτόφ, δήλωσε πως οι αρμόδιες για τη διαστημική άμυνα ρωσικές αρχές δεν έχουν προετοιμαστεί για ενδεχόμενο εισβολής από το διάστημα. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη Γη, στο κοντινό διάστημα, γύρω από τον πλανήτη μας, είπε ο Μπερεζνόη, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου. Η διαστημική βιομηχανία περιορίζεται μόνο σε ειρηνευτικές αποστολές παρατήρησης και επιστημονικής έρευνας. Και ως τώρα οι στρατιωτικές προοπτικές διαστημικού πολέμου είναι πολύ περιορισμένες, είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με την Συνθήκη για το Εξωτερικό Διάστημα του 1976, την οποία η Ρωσία έχει προσυπογράψει, τα κράτη δεν μπορούν να τοποθετήσουν όπλα μαζικής καταστροφής σε διαστημικούς σταθμούς και δορυφόρους που στέλνουν στο διάστημα. Τα συμβατικά όπλα πάντως επιτρέπονται. Όπως αναφέρει ένας άλλος ακαδημαϊκός σύμβουλος της Ακαδημίας Μηχανικών Επιστημών, ο Γιούρι Ζάιτσεφ, ενώ προηγουμένως θεωρούνταν ότι η πτώση στη Γη θραυσμάτων μετεωριτών τύπου Τουνγκούσκα συμβαίνει μια φορά στα 700-900 χρόνια, τώρα επικρατεί άποψη ότι ανάλογα συμβάντα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα περίπου κάθε 90 ή 100 χρόνια. Δεδομένου μάλιστα την τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκαν περισσότεροι αστεροειδείς από ότι τους περασμένους δύο αιώνες. Οι συγκρούσεις είναι ουσιαστικά αναπόφευκτες και ζήτημα χρόνου. Ο επικεφαλής Ρωσικής Ομοσπονδιακής Διαστημικής Υπηρεσίας Βλαντίμιρ Ποπόφκιν στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η επιλογή του τρόπου που πρέπει να αντιμετωπίζεται μια παρόμοια απειλή εξαρτάται από τις διαστάσεις, τη μάζα, τη σύνθεση και τις ιδιότητες των πετρωμάτων του επικίνδυνου αντικειμένου. Μερίδα των Ρώσων ειδικών υποστηρίζει ότι η καταστροφή τέτοιων αστεροειδών και κομητών είναι αναγκαία, ακόμα και η χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Ρώσος επιστήμονας που βλέπουμε έχει προβεί σε μια νέα σημαντική ανακάλυψη σωματιδίων στις ζώνες ακτινοβολίας. Λέγεται Γιούρις Πρίτς και μαζί με διεθνή ομάδα φυσικών υπό την καθοδήγησή του φώτισε πριν από ένα χρόνο το ζήτημα της προέλευσης της τρίτης ζώνης ακτινοβολίας της Γης, τραβώντας την προσοχή και προσελκύοντας την περιέργεια των επιστημόνων. Στην αποκλειστική συνέντευξή του που έδωσε στο Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα, ο καθηγητής Πρίτς εξηγεί τη σημασία της ανακάλυψης και υποστηρίζει ότι έχουμε διαπιστώσει ότι τα σούπερ ηχητικά ηλεκτρόνια κινούνται με πολύ διαφορετικές φυσικές διεργασίες όσον αφορά τη ζώνη ακτινοβολίας. Ανακαλύψαμε ένα νέο εντελώς πληθυσμό σωματιδίων που συνυπάρχουν στις γνωστές ζώνες ακτινοβολίας, αλλά εμφανίζουν πολύ διαφορετικές χρονικές και χωρικές δομές. Με αυτή την παράθεση στοιχείων διαστημικών, θέλω να πω ότι
έχουμε κλειστεί πάρα πολύ στα προβλήματα τα εσωτερικά και ξεχνάμε τα διαστημικά προβλήματα, τα οποία είναι ποικίλα. Και μην ξεχνάμε ότι ο μετεωρίτης που έπεσε στη Ρωσία το χειμώνα, εάν έπεφτε σε μια περισσότερο κατοικημένη περιοχή, θα είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες καταστροφές. Για να αλλάξουμε λίγο το πνεύμα, θα πάμε σε ένα θέμα που πήρα από το Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα. Ένα ιστορικό χορευτικό θέαμα που γίνεται από το Ρωσικό Εθνικό Μπαλέτο Κονστρωμά, που αποτελείται από 50 χορευτές και επισκηνής και 15 νέες χορευτικές ενσαρκώσεις με 600 μοναδικά κουστούμια, 300 σκηνικά και 8 παραλλαγές. Αποκαλύπτει την ιστορία της αρχαίας Ρωσίας, που είναι η αρχαία Ρος, και τη ζωή των λαών της μέσα από την τέχνη του χορού. Σε κάθε πράξη του θεάματος, το κοινό βυθίζεται κυριολεκτικά στην εποχή της βάπτισης των Ρος, της Τσαρικής Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, αποκαλύπτοντας τη ζωή των ανθρώπων στο μακρινό βορρά, τις νότιες τέπες, τα βουνά του Καυκάσου, την κεντρική Ρωσία. Θα δούμε το βίντεο. Κάθε χρόνο, εδώ και 9 χρόνια, το Εθνικό Μπαλέτο της Ρωσίας Κοστρωμά είναι από τα πιο σπουδαία αξιοθέατα για τους τουρίστες που φτάνουν στη Μόσχα. Στο πρόγραμμα του Μουσικοχορευτικού Συνόλου παρουσιάζεται η ιστορία της Ρωσίας. Ένα θέμα ενδιαφέρον όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και στο ρωσικό κοινό που προσελκύει στις παραστάσεις του και φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι διεθνές. Η ιστορία της Ρωσίας επισκηνής λοιπόν μέσα από τη γλώσσα του χορού και της παράδοσης. Το πρώτο μέρος του προγράμματος είναι καθαρά με ιστορικό χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο γεωγραφικό. Περιέχει αποσπάσματα από χορευτικά περιοχών της Ρωσίας, αναδεικνύοντας την πολυεθνική κουλτούρα της χώρας. Δίνεται προσπάθεια η εικόνα του 19ου αιώνα με τον χιουμοριστικό χαρακτήρα με τα τάγματα των Κοζάκων, όταν ήταν προστάτες και φύλακες του ρωσικού κράτους. Να ακούμε και λίγο μουσική. Казаки стояли на страже нашей страны. Это и начало века 12-13-15. Вообще мы, конечно, в первом отделении пискарем и пахали. Мы не можем представить всю историю России. И заканчиваем, конечно, узнаваемой традиционной нашей калинкой, которая объединяет всех, все народы. Весь мир знает нашу мелодию. И, конечно, это очень радует наших зрителей. И программа очень красочная, бесконечная, идут смены костюмов, смены декораций, такой очень темпоритм большой. Ένα πολύχρωμο πρόγραμμα με πολλή μουσική, χορό και εναλλαγές κουστούμιών και σκηνικών. Με αυτή τη νότα, έτσι, την καλλιτεχνική, θέλαμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και με λίγη αισιοδοξία θα τα ξαναπούμε για τον τρελό κόσμο αύριο πάλι. Γεια σας.